Άλλη μια μέρα στο γραφείο, ανοίγω το office και μου βγάζει αυτό το κλασικό το μήνυμα. Δεν αναγνωρίζει το license, σου λέει να πάρεις το original office, ένα πολύ σπαστικό μήνυμα. Οπότε πάω, Kisfen, βλέπω ότι έχουν ένα πακέτο, ξεκινάει από τα 26 ευρώ, 40, 57, 68. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε, θα πάρω το ακριβό για 5 υπολογιστές, βγαίνει πάρα πολύ φτηνά. Για 5 πισιά 68,25. Κάτσε να το κάνουμε, παιδί. Πόσο μας βγαίνει 68,25 διά. Έλα ρε, πάμε ξανά. 68,25 διά 5. 13 και 65 ευρώ η άδεια. Τζάμπα πράγμα. Πάρε κόσμο. Θα κάνω τη δοκιμή και βλέπουμε. Πατάμε το buy. Έλα, buy, buy. Πάμε. Only available for Windows 10 or later. 32-64. Δεν είναι για Mac, παιδιά. Includes One Office Pro Plus Key. Ένα κλειδί για 5 πισιά. Ωραία. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. View card. Add to your bag. 68 και 25. Για να δούμε θα δουλέψει. Λοιπόν, είχα τα στοιχεία ήδη μέσα. Express checkout. RSB. Payment δέχεται μόνο credit card. Visa ή Master. Μάλιστα. Για να δω άμα δουλεύει κανένας κωδικός από αυτά που έχουμε εμείς. Στο site μας. Το YouTube κανάλι το ξέρετε όλοι φαντάζομαι. Πας εδώ. Κουπόνια προϊόντος σε πακέτο. Για να δούμε παιδί, θα το πάρει αυτό το κουπόνι. Εδώ, payment, για να δούμε. Apply discount. Όχι, δεν μας το πήρε, είναι ήδη σε discount, γι' αυτό φαντάζομαι. Place order. Okay. Pay Secure. Μάλιστα. Thank you for your purchase. Your order number. Ένα τρένο. We'll mail you going and all the confirmation with details and tracking info. Για να δούμε τα email. Order confirmation. 68 και 25. Ναι, if you have any problems, yes, service going to pay. Κατεβάσουμε το invoice μας. Αυτό είναι το invoice, print. Και περιμένουμε να μας έρθει το κλειδάκι. Και, για να δούμε αν θα δουλέψει. Παιδιά μου, έχει σπάσει τα νεύρα αυτό. Εδώ, get genuine office. Για να δούμε, θα μας πάει, άμα πούμε get genuine office. Μάλιστα. Για να βάλουμε εμείς το κλειδί. Για να βάλετε το κλειδί που πήρατε. Πάτε στο account. Εδώ. Change product key. Βάζετε το κλειδάκι που πήρατε. Δεν σας το δείχνω εννοείται. Γιατί είναι για 5. Activate office. Για να δούμε. Για να κάνουμε ένα repair. Μου ζήτησε να κάνω repair το office. Δεν ξέρω γιατί. Και μου έκλεισε τώρα. Για να το ξανανοίξουμε. Πάμε ξανά. Account. Change product key. Activate Office. Office has been updated. Please restart any open offices, office apps to enable the features. Yeah. Για να κάνουμε ένα restart, παιδιά, να δούμε θα φύγει το ενοχλητικό το μήνυμα. Δούλεψε το κλειδάκι που πήραμε. Ή τα στάξαμε τζάμπα. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, παιδιά, το κλειδί δούλεψε. Απίστευτη μαγιά, απίστευτη μαγιά. Με 13 και κάτι ευρουλάκια άδεια για office. Για να δούμε πόσο έχει κανονικά το Microsoft Office. Office 2021 Pro Price. Για να δούμε. Ποσό. Έριξες πόσο έχει. Πες μια τιμή. Το Office. Ναι, το Office Professional 2021. Αυτό που πήρα εγώ με... 70 ευρώ είναι η άδεια. Για ανέβα. Καλό. Για ανέβα, ανέβα, ανέβα. 120. Ανέβα. Τι λες εσύ, Άρη. Ανέβα, ανέβα. 150. Ανέβα. 180. $4.40. Τι
440 δολάρια το Office που θες. 439,99. Άντε, το κάνω τα λίρα. Η μία άδεια για το Office. Δεν, παιδιά, είναι σοβαρή. Και πώς το πήρες εσύ τόσο? Δεν ξέρω. Δουλεύει πάντως. Να το, δουλεύει, ναι. Γιατί να μην είναι νόμιμο? Δουλεύει. Από τη στιγμή, άκου να δεις. Είναι νόμιμο γιατί άμα ήταν θα το έκοβε η τέτοια, η Microsoft. Να, δουλεύει, μια χαρά. Ορίστε. Και μπορώ να πάω και τα updates μου πια και αυτά. Μου είχαν σπάσει τα νεύρα. Τι λες, Ρασιάρη? Παιδιά, από 4.40 το πήρε 13.25. Να σας πω κάτι. Επίσης, τώρα αυτό θα το βάλουμε στο βίντεο πώς είναι. Αυτό το βίντεο δεν έγινε συνεννόηση με την KissFan. Έχω πρόβλημα με τα Office. Γενικά και στα test PC και στο δικό PC. Έχω προβλήματα με τα Office. Και ήθελα να δω αν όντως ισχύει όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό το βίντεο δεν το έχω κάνει για να προμοτάρω την KissFan, ασχέτως που το βγάζω. Αυτό το βίντεο τα πλήρωσα από την τσέπη μου αυτά τα λεφτά. Δεν περίμενα ότι θα μου τα δώσουν πίσω. Ούτε μας έχουν σποσοράρει για το συγκεκριμένο, μας έχουν δώσει κάποια λεφτά για το βίντεο. Ήθελα άδειες Office, έψαξα, ήταν πανάκριβα. Λέω, πού θα πάω? Αφού συνεργάζομαι με αυτούς, λέω, και τους έχουμε ένα sponsorship, ένα μικρό κάθε μήνα, μαζί ένα μικρό ποσό κάθε μήνα και τους βάζουμε 3 περιεδόλου μες στα βίντεο. Λέω, ας δοκιμάσω από αυτούς. Έβλεπα κάτι τιμές τρελές και λέω, αν δουλέψει. Δούλεψε. Αν δεν δουλέψει, ο Άρης έχασε 68 ευρώ, αλλά δεν θα τους ξανά προμότερα, γιατί δεν μπορώ να προμοτάρω πράγμα το οποίο δεν στέκει. Οπότε, αυτά τα λεφτά τα έχω βάλει από την τσέπη μου. Δηλαδή, δεν είπα, παιδιά, δώστε μου μια special. Παιδιά, ό,τι βλέπετε, αυτή ακριβώς κινήσα κάνετε κι εσείς. Και δεν να δουλεύει. Πάμε το ξανανοίξω πάλι. Δηλαδή, κάτσε να ανοίξω το Excel τώρα. 4.40. Accept, έλα δε φίλε, ναι. Also comes with Office Automatic Updates. Ναι. Accept. Ναι, μια χαρά. Να το. Δουλεύει. Έδι δούλεψε. Πουλώ, Έδι γλιτώσαμε τα... Κάτσε να κάνουμε updates εδώ, έχει κανένα update. Checking for updates, κάτσε. Όχι, αυτό αξίζει, γιατί γλιτώνεις λεφτά. Γιατί βγαίνουν μερικοί και μου λέγανε, α, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Μα ήταν, άμα ήταν παράνομο, η ίδια Microsoft θα το έπιανε και θα σου έλεγε το κλειδί δεν ισχύει. Πήρα το κλειδάκι, 5 άδειες, σε 5 πολλές, 13 και 25. Πόσο θα έδινας με τη Microsoft? Πάνω από 2.000. 2.300 και... Τι λες εσύ, Άρη? Ναι. Και πώς ζει ακόμα η Microsoft? Ξέρω, κάτσε τώρα το κάνω update. Δηλαδή, το έχω βάλει να κάνει και update γιατί ξέρεις, άμα έχεις εκδόσεις που οποίες είναι σπασμένες για εκπαιδευτικούς λόγους πάντα. Ναι. Άμα είναι σπασμένες εκδόσεις για εκπαιδευτικούς λόγους, το επαναλαμβάνω, όταν θα κάνεις update θα σου χτυπάει. Και να σας πω κάτι, μην εμπιστεύεστε όλα αυτά τα διάφορα εκπαιδευτικά crack και αυτά που βγαίνουν, γιατί δεν ξέρετε τι κώδικα τρέχει από πίσω. Ο Μπό, θυμάμαι, πήγε να δοκιμάσει κάτι πάντα για εκπαιδευτικούς λόγους στο δικό του PC, στο Office. Αναγκάστηκε, όχι format έκανε, μέχρι και update το BIOS. Πήγε και του κόλλησε κάτι μέσα στο BIOS. Και δεν μπορούσε, με το που έκανε format, έβαζε ξανά, πάλι ξανά έβγαινε ο ιός. Είναι πολύ... είναι πολύ ρίσκι. Ναι, είναι πολύ ρίσκι να πεις ότι θα χρησιμοποιώ software το οποίο δεν είναι original. Ειδικά όταν δουλεύεις στο PC και έχεις μέσα πιστωτικές κάρτες, αριθμούς, έχεις αυτά. Επίσης, KissFan δεν έχουν από ό,τι είδα PayPal, αλλά έβαλε την πιστωτική μου κάρτα, δεν είδα κάποιο πρόβλημα. Έχω ξαναγοράσει και από αυτός, είναι η αλήθεια. Κάτι άδειες Windows που ήθελα, δεκάδια, δεν είχα θέμα. Παιδιά, εγώ σας λέω τις προσωπικές μου εμπειρίες, σας τα βγάζω on camera, τα βλέπετε. Δικιά μου πιστωτική βάζω, βάζω ενός άλλου νου, αν γίνονται σκηνικό δηλαδή. Εντάξει, σίγουρα όταν δεν έχει κάποιο site PayPal δεν αισθάνεσαι τόσο μεγάλη ασφάλεια, αλλά το PayPal έχει τρομερά υψηλά fees. Γι' αυτό και πολλά sites δεν το προτιμούν. Και εμείς στο wsn.gr, το e-shop μας, προς το παρόν δεν έχουμε βάλει PayPal, γιατί έχει τρομερά fees το PayPal. Απίστευτα. Στην ουσία είναι σαν να τα πουλάτε μαζί. Έλεγε η Έρη ότι σε κάποια σημεία ανέφερε τώρα, πιο πολύ χαριτολογώντας, για να δούμε αν θα τα δώσουμε τα λεφτά μας, τζάβα και όλα αυτά. Έχω ξαναγοράσει από τους συγκεκριμένους, έχω πάρει 2-3 άδειες Windows 10,
αλλά δεν ήταν τόσο πολλά τα λεφτά όπως τώρα. Σίγουρα όταν πας να κάνεις μια αγορά από ένα site που δεν έχει PayPal και σκάς 68 και κάτι ευρώ, είσαι λίγο προβληματισμένος, δεν είναι λίγα τα λεφτά. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή συνεργαζόμαστε και έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους, τους θεωρώ αξιόπιστους και γι' αυτό κιόλας έκανα αυτό το βίντεο χωρίς να τους προειδοποιήσω κάνω, ξέρετε, θα κάνω αυτό το βίντεο. Θα μπορούσα να τους έλεγα, ξέρετε, δώστε μου 5 κωδικούς Office, 1, 2, 3, να δοκιμάσω. Προτίμησα να τον αγοράσω εγώ χωρίς να το ξέρουν αυτοί, σαν κανονικός πελάτης. Και καλό είναι να το κάνουμε που και που για να τσεκάρουμε και το επίπεδο του service. Γιατί ξεκινάς μια συνεργασία, μπορεί να είναι α και στο τέλος της συνεργασίας να αλλάξουν τα δεδομένα. Εδώ, παιδιά, σε μια ταβέρνα πας να φας, ξέρεις τον ιδιοκτήτη και ξαφνικά πας και έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης, δεν το έχει πάρει χαμπάρι και γίνεται της κακομοίρας. Καταλαβαίνεις έτσι που σου το πω, ε. Λοιπόν, έγινε το update. Για να δούμε. Μια χαρά. License, όλα αυτά. Home. Όλα δουλεύουν μια χαρά, για να ανοίξω και το Word πάλι, yeah. Updates installed. Word. Ορίστε. Και το Word. Κανένα απολύτως πρόβλημα, παιδες. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Μια χαρά. Αυτά. Άμα έχετε απορίες, στα comments, wsn.gr, το site μας, το e-shop μας. Ας σας το δείξω, ρε παιδιά, μισό. Μια στιγμή να το δείξουμε. Έχουμε απ' όλα. PS5, Xbox, Corsair, κουτιά, κάρτες γραφικών. Είναι τα προϊόντα που έχουμε κάνει δοκιμές. Έχουμε και σφαγισμένα προϊόντα, αλλά εμείς ό,τι έχουμε το πουλάμε σε πολύ καλύτερες τιμές και το θεωρούμε μεταχειρισμένο. Ακόμα και τα σφαγισμένα. Γι' αυτό και δίνουμε τρίμηνη δικιά μας εγγύηση σε ό,τι πουλάμε. Μπορείτε να τα δείτε στους όρους όλα αυτά που σας αναφέρω. Πολύ καλές τιμούλες θα δείτε. Αν κάπου νομίζετε ότι κάποια τιμή δεν σας κάνει, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Υπάρχουν, του λέει Έρη, έχουμε περάσει, επειδή είμαστε 2-3 άτομα μόνο, έχουμε περάσει μόνο 200-250 προϊόντα μέσα. Έχουμε χιλιάδες. Αν θέλετε κάτι, ειδικά σε το φορτωτικά, στείλτε μας ένα email και θα σας πούμε αν το έχουμε ή δεν το έχουμε. Αν είναι το φορτωτικό, το πιο πιθανό θα το έχουμε. Απλά δεν έχουμε το χρόνο ακόμα να περάσουμε όλα αυτά μέσα στο site. Ρίξτε το μια ματιά, στέλνουμε και Ελλάδα. Απλά για Ελλάδα συμφέρει τα πιο ακριβά προϊόντα, γιατί τα μεταφορικά είναι υψηλά. Υπολογίστε τα 5 κιλά με τα ΕΛΤΑ πάνε γύρω στα 30 ευρώ για Ελλάδα. Οπότε συμφέρει πιο πολύ αν θέλετε να πάρετε ένα NAS, ένα ακριβό το φορτωτικό. Για πιο φτηνά πράγματα, παιδιά, λυπάμαι, δεν συμφέρει στην Ελλάδα. Στην Κύπρο οι τιμές που έχουμε είναι κάτω από το 50% σε σχέση με τον ανταγωνισμό, όλα είναι πανάκριβα εδώ πέρα. Και για Ελλάδα ακόμα, δείτε, έχουμε κάποια νασάκια σε πολύ συμφέρουσες τιμές και το φορτωτικά. Και έχουμε στόκ, ρε παιδιά, ό,τι γράφουμε το έχουμε σε στόκ, ούτε σε 5, ούτε σε 10 μέρες, ούτε 15. Ό,τι υπάρχει μέσα εδώ, υπάρχει σε στόκ. Δεν βάζουμε προϊόντα τα οποία λέμε εν αναμονή ή το ένα ή το άλλο. Ό,τι υπάρχει είναι σε στόκ. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.